Κάποια δευτερόλεπτα θα σας το χρεώσω. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες, κύριοι συνάδελφοι, το τελευταίο διάστημα γινόμαστε μάρτυρες από μια σειρά μεμονωμένες μεν, ωστόσο ακραίες και αντιδημοκρατικές ενέργειες τύπου Καρφίτσας, μεταξύ των οποίων είναι και οι προπυλακισμοί βουλευτών. Και επειδή με αφορά και εμένα προσωπικά, θα ήθελα να σταθώ σε τέσσερα σημεία. Πρώτον, τέτοιες ενέργειες μεμονωμένες ούτε εκφράζουν ούτε προέρχονται από το κίνημα των αγροτών και τις μέχρι σήμερα κατακτήσεις του ευρύτερου λαϊκού κινήματος. Το αντίθετο θα έλεγα, τέτοιου είδους ενέργειες δυσφημούν τους αγώνες και στρέφονται ενάντια στο κίνημα. Δεύτερο, χθες ο εκπρόσωπος του κόμματος της Ένωσης Χιαντρώων είπε, διαβάζω από τα πρακτικά της Βουλής, μια και αναφέρθηκα στους αγρότες, υπάρχει και το σχετικό βίντεο για το πώς συμπεριφέρθηκαν σε εμάς οι αγρότες στον Εύβοινο και το πώς συμπεριφέρθηκαν σε συνάδελφό μας, σε συνάδελφό σας που πήγε να βγει στο Κρήτη TV. Πρώτον, δεν μου συμπεριφέρθηκαν πηγαίνοντας για το Κρήτη TV. Συμπεριφέρθηκαν περιμένοντας με απ' έξω, βγαίνοντας μετά το τέλος του δελτίου ειδήσεων. Τώρα πιθανά το βάθος της πολιτικής ανάλυσης του εκπροσώπου του κόμματος των Κεντρώων φτάνει στο απλά στο γεγονός ότι εντελώς αυθόρμητα από διάφορα σημεία του νομού Ηρακλείου βρέθηκαν εκεί 15-20 άτομα. Ας το δεχτώ. Εντάξει, αυτοί έτσι ήθελαν να δουν τις ειδήσεις έξω από το κανάλι. Οι κάμερες του καναλιού τι περίμεναν απ' έξω, αφού μόλις πριν από λίγο τους είχα μιλήσει μέσα. Απάντησε στην τοποθέτησή του ο κύριος ο προεδρεύων της διαδικασίας εκείνη τη στιγμή, ο κύριος Κακλαμάνης, η τοποθέτησή του με καλύπτει απολύτως και γι' αυτό ακριβώς το λόγο και χθες δεν ζήτησα το λόγο επί προσωπικού. Ωστόσο, ο κύριος Γεωργιάδης συνεχίζει. Σας έχω μια λύση για το πώς μπορείτε να περνάτε από τα μπλόκα. Αυτή τη στιγμή, μια και ανοίγει και το τριώδιο, μια και έρχονται και οι απόκριες, μπορείτε να βγείτε και να προμηθευτείτε μάχες του Προέδρου. Δεν έχει νόημα να το καταθέσω στα πρακτικά, είναι από τα πρακτικά της χθεσινής συνεδρίασης. Δεν ξέρω, κύριε Γεωργιάδη, αν χρησιμοποιείτε τη μάσκα του Κεντρώου για να καλύψετε την ακροβασία σας με φασιστικές αντιλήψεις. Δεν ξέρω αν η απέλπιδα προσπάθειά σας να τεκμηριώσετε την αντισύριζα τοποθέτησή σας σας οδηγεί να παίξετε για άλλη μια φορά, γιατί δεν το έχετε ξανακάνει, ειδικά εσείς το έχετε ξανακάνει και προσωπικά, να παίξετε λοιπόν για άλλη μια φορά με το αυγό του φιδιού, με τη στάση σας να υποθάλπει φασίζουσε συμπεριφορές. Ωστόσο, το θέμα δεν είναι προσωπικό, επειδή αυτή η τοποθέτησή σας έγινε από εσάς σαν εκπρόσωπο κόμματος. Έτσι, πέρα από το ότι οφείλετε προσωπικά να ανακαλέσετε, νομίζω ότι οφείλει και το κόμμα σας δια του Προέδρου και θα το περιμένω να καταδικάσει και τέτοιες φασιστικές συμπεριφορές και τέτοιες τοποθετήσεις όπως η δικιά σας. Τρίτον, όπως αντιλαμβάνεστε, κύριοι συνάδελφοι, πολλά από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας και τοπικά και πανελλήνιας τοπικά εννοώ της Κρήτης και πανελλήνιας εμβέλειας ζήτησαν την άποψή μου. Ωστόσο, πιστεύω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι τέτοια γεγονότα ουσιαστικά απειλούν τη δημοκρατία και δεν μπορούν να είναι επομένως αντικείμενο ή εργαλείο αύξησης της τηλεθέασης. Γι' αυτό και η συνειδητή επιλογή μου να μην απαντήσω σε κανένα κανάλι. Γι' αυτό, αν το θέλετε, και η συνειδητή επιλογή μου να απαντήσω από το βήμα του Κοινοβουλίου, σηκώνοντας, αν το θέλετε, και το γάντι που πέταξε ο εκπρόσωπος του κόμματος των λεγόμενων Κεντρώων. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η μικρή ομολογουμένως προσωπική μου διαδρομή είναι ανοιχτή σε όλους και όποιος τη δει μπορεί να δει ότι σε αυτήν τη διαδρομή από τα φοιτητικά μου χρόνια δεν υποκύπτω σε πιέσεις, δεν υποκύπτω σε εκβιασμούς και δεν με τρομοκρατούν οι απειλές από όπου και αν προέρχονται. Επίσης, έχω μάθει σε αυτή μου τη διαδρομή να υποτάσσω το μερικό στο γενικό, την μειοψηφία στην πλειοψηφία. Όλοι λοιπόν όσοι
μέσα από την προσδοκόμενη υποχώρησή μου στις φοβέρες τους, επιδιώκουν την αποσταθεροποίηση της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Παρακαλώ, κλείνω, δώστε μου το χρόνο, έστω επί προσωπικού. Επιδιώκουν την αποσταθεροποίηση της κυβερνητικής πλειοψηφίας για την πυροδότηση ενδεχόμενων πολιτικών εξελίξεων, ας το ακούσουν και από αυτό εδώ το βήμα από μένα πολύ καλά. Απευθύνονται σε λάθος άτομο. Η κυβερνητική πλειοψηφία, η κυβέρνηση που κορμός της βασικός είναι η αριστερά, ούτε κινδύνεψε, ούτε κινδυνεύει, ούτε πρόκειται να κινδυνεύσει από μένα. Αυτή είναι η πολιτική μου θέση, αυτή τη θέση καταθέτω στο λαό μας και για αυτή μου τη θέση θα κριθώ από το λαό μας. Τέλος, επιτρέψτε μου, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προφανώς δεν θα σταθώ καθόλου στα θέματα του νομοσχεδίου, επιτρέψτε μου να εκφράσω ένα μεγάλο ευχαριστώ και από αυτήν εδώ τη θέση, σε αυτό το κύμα, το τσουνάμι, θα έλεγα, συμπαράστασης, του οποίου γίνομαι αποδέκτης το τελευταίο διήμερο. Υπάρχει κόσμος, συμπολίτες μας, θεσμικοί παράγοντες από την τοπική αυτοδιοίκηση, από το συνδικαλιστικό κίνημα, από τους αγρότες, από την περιοχή του Ηρακλείου, άνθρωποι που ξεπερνούν, αν το θέλετε, το πολιτικά όρια του ΣΥΡΙΖΑ. Και πραγματικά τους ευχαριστώ γι' αυτό. Παράλληλα και με το κύμα αυτό συμπαράστασης γίνομαι δέχτης και μιας προσπάθειας και μιας επιθυμίας ανθρώπων, πολλοί κόσμου, να εκφράσουν την αποδοκιμασία τους σε αυτήν την ακραία αντιδημοκρατική συμπεριφορά. Σε αυτούς τους ανθρώπους θα ήθελα να συστήσω ψυχραιμία. Στα δύσκολα σημεία των καιρών, σε κρίσιμες ιστορικές στιγμές, και τέτοιες συνάδελφοι πιστεύω ότι είναι αυτές που ζούμε, έχουμε χρέος να κρατήσουμε την πιο νυφάλια, την πιο ψύχρεμη και την κοινωνικά πιο χρήσιμη στάση. Νομίζω ότι έχουμε χρέος να περιφρουρήσουμε τη δημοκρατία. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Ριζούλης.